Τέλος, επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για την Ελλάδα. Βλέπω υπάρχει ιδιαίτερη επιθυμία να πω δύο λόγια για την Ελλάδα. Όχι, δεν θα μακρηγορήσω, θα είναι δύο λόγια. Είπαμε, είχα καιρό να μιλήσω, αλλά θα τα πω όλα σήμερα. Πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αποτελεί ένα σημείο καμπής. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της αποχής, πρωτοφανές. Για τη χώρα μας ήταν αρνητικό ρεκόρ. Πολίτες γύρισαν μαζικά την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να δούμε τι φταίει. Προφανώς δεν φταίει η πολιτική γενικά, όπως ακούγεται πάρα πολύ συχνά και όχι πάντα αθώα. Θα έλεγα ότι φταίει μια συγκεκριμένη αντίληψη της πολιτικής που έχει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια επιβληθεί. Η εξουδετερώση της αλήθειας από την καταιγιστική επικράτηση της προπαγάνδας, η εξουδετερώση της ουσίας από τον θρίαμβο της επικοινωνίας, η πεποίθηση που σιγά σιγά έγινε κοινός τόπος ότι άλλα κέντρα και όχι τα θεσμικά όργανα της δημοκρατίας λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Και έτσι οι πολίτες αισθάνονται, ακόμα και πολλοί από αυτούς που ψήφισαν τελικά, αισθάνονται ότι αυτή η πολιτική δεν τους αφορά. Δεν αφορά τη ζωή τους. Για πολλούς μάλιστα είναι και εχθρική. Έτσι την αισθάνονται. Και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Οι ευθύνες για αυτή την εξέλιξη μας αφορούν όλους. Όλο το πολιτικό σύστημα. Με καθοριστικές, ναι, καμία αμφιβολία, αλλά όχι αποκλειστικές τις ευθύνες της δεξιάς κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η απαξίωση της πολιτικής δεν ευνοεί τελικά την πλειοψηφία της κοινωνίας. Όταν οι πολίτες απομακρύνονται από την πολιτική, τότε κερδίζει μια συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική που ευνοεί τις ελίτ εις βάρος των πολλών. Η πολιτική που τρέφει την ακραία αδικία και ευνοεί την άκρα δεξιά. Η πολιτική που περιφρονεί τη δημοκρατία και δεν διστάζει ακόμα και να υπονομεύει τους θεσμούς και να ταπεινώνει ακόμα και τη δικαιοσύνη. Αυτά που σας περιγράφω, αυτή η πολιτική που σας περιγράφω, είναι η πολιτική που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Οι προοδευτικές δυνάμεις όμως δεν μπορούν στις συνθήκες αυτές να μένουν απαθείς. Ούτε να εξουδετερώνουν η μία την άλλη με ανώφελους και άγονους εμφυλίους. Είναι πρωτίστως δικό τους καθήκον, κατά τη γνώμη μου, να αναλάβουν πρωτοβουλίες απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Απέναντι στην επιβολή αυτής της πολιτικής και απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα ανοίξουν το δρόμο να αποκτήσει ξανά η προοδευτική παράταξη προοπτική διακυβέρνησης. Η πραγματικότητα, έτσι όπως την είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, τα εκλογικά μαθηματικά, αλλά και οι πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας, επιβάλλουν, πιστεύω, στα πολιτικά κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, να αρχίσουν πια να μιλάνε στον πληθυντικό αριθμό και όχι στον ενικό αριθμό. Να μάθουν πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και να αφήσουν την αφαίρεση και τη διαίρεση. Να βάλουν μπροστά το εμείς και να αφήσουν κατά μέρους το εγώ. Να δώσουν περισσότερο χώρο στο μαζί, στην από κοινού αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας, δίνοντας έτσι ρεαλιστική υπόσταση στην προοπτική μιας νικηφόρας προοδευτικής συμμαχίας. Αυτό πιστεύω, και το λέω καθαρά, αυτό πιστεύω, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα το αίτημα της κοινωνίας και το αίτημα των προοδευτικών πολιτών. Και όποιος το αγνοήσει, αργά ή γρήγορα θα δει
να τον προσπερνά η ζωή και οι εξελίξεις.